Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα και όπως σας προανέφερα, μαζί με τον κύριο Βλάχο φιλοξενούμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής τον Υφυπουργό Γεωργίας, τον κύριο Διονύση Σταμενίτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και ήθελα, ξεκινώντας την συζήτησή μας, τη συνέντευξή μας, να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους αγρότες. Πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με την επικοινωνία που έχετε και βέβαια ως αρμόδιος υπουργός, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Όπως έχουμε πει, η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι ο διάλογος, ώστε να συζητήσουμε, να διερευνήσουμε και να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους. Είναι δεδομένο ότι οι αγρότες έχουν πιεστεί αρκετά από τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα είδαμε στη Θεσσαλία, αλλά και όχι μόνο εκεί. Και ταυτόχρονα, μετά την εποχή COVID, ο κόστος παραγωγής έχει αρκετά αυξηθεί λόγω των τιμών του πετρελαίου αλλά και των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία προκάλεσαν και αύξηση των εφοδίων. Η κυβέρνηση όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 και μετά, όποτε χρειάστηκε, στα πλαίσια πάντοτε που της επιτρέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στα όρια του κρατικού προϋπολογισμού, πήρε μέτρα με τα οποία στήριξε τους παραγωγούς. Επίσης πήρε σημαντικές δημοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ήταν η μείωση της φορολογίας, αλλά και η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, με την οποία καταργήθηκε η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το καθαρό εισόδημα και επανήλθανε οι και έξι κλάσεις ασφάλισης. Σας θυμίζω ότι εμείς νομοθετήσαμε τη μείωση 50% του φόρου σε όσους είναι μέλη ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και κάνουν και συμβουλική γεωργία. Έτσι και τώρα, μέσα από το διάλογο, θα βρούμε συγκεκριμένες λύσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η προτάση του Πρωθυπουργού για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 82 εκατομμύρια και φέτος και το 2024, αλλά και η σημαντικότατη πρόταση που έχει κάνει το Υπουργείο Ενέργειας ώστε να μειωθεί κατά πολύ το κόστος ενέργειας. Μιλάμε για το 10% μείωση του τεχνολογίων της ΔΕΗ, για τη δυνατότητα σε αγρότες να κατασκευάσουν αγροτικά φωτοβολταϊκά μέχρι 50 κιλοβάτ με επιδότηση 40%, αλλά και την ένταξη όλων των καταναλώσεων άρπευσης ιδιωτικών γεωτρήσεων, το ΕΒΓΟ-ΕΒ και δημοτικών, είναι μια σημαντική πρόταση που απαντά στο αίτημα των παραγωγών για μειωμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Υπουργέ. Και ταυτόχρονα οι προσπάθειές μας συνεχίζονται μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά του Νότου, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της ΚΑΠ. Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός έκανε παροχές πριν λίγες ημέρες. Πολλά τα λεφτά τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση, αλλά οι αγρότες λένε αυτά δεν φτάνουν και ζητάνε ακόμη περισσότερα, ζητάνε αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ όπως σας λέμε, ζητάνε περισσότερη μείωση στο ρεύμα, ζητάνε χρήματα για τις ζημιές που πάθανε, χρήματα για να μπορούν να ζήσουν, γιατί χάνουν πολλά εισοδήματα. Με λίγα λόγια, οι αγρότες βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά όπως όλοι γνωρίζουμε. Το ερώτημα είναι, ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει και άλλες παροχές? Γιατί εσείς τους είπατε βέβαια ότι η συνάντηση θα γίνει με την προϋπόθεση ότι θα είναι ανοιχτή η δρόμη και οι αγρότες, ναι μεν, είναι στους δρόμους αλλά επιτρέπουν την κυκλοφορία μέχρι στιγμής. Τι νομίζετε ότι τη Δευτέρα θα μπορέσει να αλλάξει? Εντάξει, όπως είναι καλό να αναφέρουμε το τι έχει γίνει. Πράγματι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο φοιτικό κεφάλαιο και στο ζωτικό κεφάλαιο. Όμως αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή που έδωσε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ ώστε να μπορεί η ΟΛΓΑ να αποζημιώνει σε μία δόση το 100% της αποζημίωσης σύμφωνα με το επιμητικό πόρισμα, ενώ πριν το 19, όπως θυμούνται οι παραγωγοί, οι αποζημιώσεις δίνονταν
σε 3 δόσεις και μάλιστα 18 μήνες μετά που είχε εκδηλωθεί η ζημιά. Και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, δώσαμε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την Ουκρανία, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από την ενεργειακή κρίση. Και ταυτόχρονα ενισχύσαμε και με άλλα 200 εκατομμύρια για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της COVID. Έτσι λοιπόν, τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακολουθεί, καταγράφει και όπου μπορεί, στα πλαίσια που το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το παραλαμβάνω, και ο κρατικός προβλήματος παραμβαίνει. Όλα αυτά όμως γίνονται με διάλογο για να μπορούμε να καταλήξουμε πραγματικά στις συγκεκριμένες ρεαλιστικές λύσεις. Καλός ο διάλογος, Υπουργέ, αλλά άμα δεν υπάρχουν ανταλλάγματα. Έχουμε... Με συγχωρείτε, καλός ο διάλογος. Ούτε σαν αμφισβητεί ότι είναι καλός, αλλά οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ τη Δευτέρα, αντιπροσωπεία που θα τους δεχτεί ο πρόεδρος μας, της, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός μας. Άνθρωποι θέλουν παράδες να πάρουμε, όπως λέμε, στα χωριά μας επάνω, γιατί και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα είστε. Θέλουν λεφτά για να ζήσουν, δεν βγαίνουν, αυτό είναι το θέμα. Οι προτάσεις που οι οποίες κάνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, μια που ζητάνε κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικές και πραγματικά θα αλλάξουν το τοπίο στο κόστος ενέργειας. Όπως και η επαναφορά πάλι, γιατί αυτή η κυβέρνηση το έκανε, της Επιτροπής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, είναι ένα βήμα για να αντιμετωπιστεί έτσι η αύξηση των τιμών. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που έχουμε πάρει, έχουμε παρελθόν, δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά ακούει, συζητάει και παρεμβαίνει πάντοτε σε αυτά που επιτρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός και παραλαμβάνω, έχει σημασία αυτό, η ενωσιακή νομοθεσία. Προφανώς, εμείς πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Συμβούλια Υπουργών, ο Υπουργός Ολυθέρης Αυγινάκης, και κατέθεσε όλες αυτές τις αγωνίες, τους προβληματισμούς που έχουν οι αγρότες από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και ζήτησε μαζί με τους άλλους ομολόγους τους, τους 9 χωρών κρατών, να υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές, μάλλον αναστολή εφαρμογών, ειδικά για θέματα που αφορούν την αγρανάβαψη η οποία έγινε, όπως και επίσης θέματα που αφορούν την άρρωση και την φυτοκάλυψη, αλλά και την αλλαγή των καλλιεργειών 30% κάθε χρόνο. Είναι ζητήματα δυναμικά που συνεχώς τα συζητάμε, τα θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκδικούμε το καλύτερο για τον αγρότη παραγωγό. Κύριε Υπουργέ, σας έστειλαν οι αγρότες ένα κείμενο με διάφορα αιτήματα. Χθες νομίζω. Έχετε κάποιο σχόλιο επί του κειμένου αυτού? Σας απάντησα και πριν από λίγο ότι κάνουμε παρέμβαση και στο κόστος ενέργειας με την πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο Ενέργειας, όπου μιλάει για τη χρηματοδότηση μικρών φωτοβολταϊκών μέχρι 50 κιλοβάτ για κάθε παραγωγό. Είναι για το πρόγραμμα Απόλλων που συνδέει ιδιωτικές διοτρήσεις, δημοτικές και το ΕΒΓΟΕΒ και ταυτόχρονα και μέλη των παραγωγών που είναι μέλη ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και συμβουλιακής γεωργίας και είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την αναθεώρηση της ΝΕΑΣΚΑ, προφανώς έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις μας και ζητούμε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και να δούμε όλα τα προβλήματα εφαρμογής. Αυτά που είπατε μόλις τώρα ήταν πριν σας στείλει την επιστολή. Το γεγονός ότι σας έστειλα την επιστολή σημαίνει ότι δεν τους ικανοποιούν όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Σας είπα και πάλι, σας λέω ότι αυτή η επιστολή είναι ένα άθροισμα όλων αυτών που συζητάνε οι παραγωγοί, με τους οποίους συνομιλούμε από την πρώτη στιγμή που έχουμε αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και προφανώς σε πάρα πολλά ζητήματα κατανοούμε και διεκδικούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, αν πούμε αναστολή της ΟΣΟΚΑΠ, σημαίνει ότι η χώρα μας θα χάσει δισεκατομμύρια ευρώ που πηγαίνουν στη βασική ενίσχυση. Θέλει συζήτηση, θέλει επιχειρήματα, θέλει διάλογο και προσπάθεια να πιστούν οι Ευρωπαίοι εταίροι ώστε να υπάρχει συμφωνία επί όλων αυτών. Κύριε Υπουργέ, εσείς πήγατε σε κάποιο μπλοκ που κάνανε οι αγρότες, συναντηθήκατε μαζί τους? Έχω συναντηθεί με πάρα πολλούς παραγωγούς, όχι τώρα που είναι, όχι μόνο τώρα που γίνονται οι διαμαρτυρίες, αλλά και από την αρχή που ανέλαβε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και το ίδιο έκαναν και ο Υπουργός Ελευθέρης Αυγενάκης και ο συνάδελφός μου, ο Υπουργός, ο Σταύρος Εκελέτης. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή. Οι πόρτες στο γραφείο μας είναι ανοιχτές και πάντοτε συνομιλούμε με οποιονδήποτε θέλει να καταθέσει την άποψή του, τους προβληματισμούς του και τα προβλήματά του. Και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Άρα μας λέτε
ότι ουσιαστικά η θέση της κυβέρνησης είναι «εγώ έχω καλές προθέσεις, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν πάρω το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες». Κάπως έτσι είναι. Όσον αφορούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ΣΟΣΟΚΑΠ, προφανώς δεν είναι αποφάσεις Εθνικού Κοινοβουλίου ή Εθνικής Κυβέρνησης. Αποτελούν αποφάσεις που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς εκεί, στα Συμβούλια Υπουργών ή στις συζητήσεις που κάνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα θέτουν, τα συζητούν και καταλήγουν σε αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό και όχι τώρα, πάντοτε. Είναι επιλογή μας, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα θέματα πολιτικής, θα συζητούμε με τους ομολόγους οι υπουργοί και καταλήγουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Τα διεκδικούμε με καλύτερα όσο δυνατόν πιο ισχυρά επιχειρήματα και προσπαθούμε να πείσουμε γι' αυτό. Όπως βλέπετε όμως, σε όλη την Ευρώπη οι αγρότες αφισβητούν την πολιτική των Βρυξελών. Εμείς, όπως σας είπα και πάλι, το λέω και πολλή φορά στη συζήτηση που κάνουμε, οι 9 υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης των χωρών του Νότου κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τους προβληματισμούς που έχουν οι αγρότες. Είναι μια διαδικασία συνεχής, όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Έλληνες παραγωγούς, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για το σύνολο των Ευρωπαίων παραγωγών. Πότε είναι η συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, κύριε Υπουργέ? Έγινε 24 Ιανουαρίου και θα γίνει σύντομα, υποθέτω τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου είναι η επόμενη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσετε κάτι άλλο. Γιατί θα σε ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να ξαναμπω στην Επιτροπή Παραγωγής. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλά νέα πολύ για τους αγρότες μας, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Σταμινίτη, τον αγαπητό μου φίλο και υπουργό. Να τον ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τις Βρυξέλλες. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει παροχές τη Δευτέρα. Τώρα κερδισμένοι θα βγουν. Πόσο κερδισμένοι και πόσα θα πάρουν οι αγρότες, μακάρι να πάρουν. Πάντως 10% μείωση στο ρεύμα είναι πολύ μικρή μείωση. Θα κάνει κι άλλη. 10 έχει κάνει. Θα κάνει κι άλλη. Τώρα ο κύριος Σταμινίτης βέβαια. Γι' αυτό λέω και εγώ το εξής. Και θέλω να επαναλάβω ότι η δική μου άποψη ήταν και είναι και παραμένει ότι η ενέργεια, δηλαδή το ρεύμα, θα έπρεπε να είναι σε μια κρατική εταιρεία όπως η ΔΕΗ, κρατικός φορέας, για να μπορέσει να δώσει ανάσα και σανίδα σωτηρίας σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, όπως είναι οι αγρότες. Κύριε Βλάχο, σε κρατική ΔΕΗ. Σε ευχαριστώ και εσένα για την παρουσία σας απόψε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι ο κύριος Σταμινίτης ως αρμόδιος υφυπουργός γεωργίας μας είπε ένα γενικό πλαίσιο, δεν είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος να ανακοινώσει τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τι θα προτείνει. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα καλήσουμε. Μάλλον εγώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω στο στούντιο τον κύριο Καμένο και τον κύριο Κουριώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Καμένο, καλησπέρα σας, κύριε Κουριώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Καλόγια, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και πάλι και στον κύριο Κουριώτη. Καλησπέρα σας, να σας ευχαριστώ θερμά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας που θα μας υπομείνουν. Κύριε Γουργιώτη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής όσον αφορά για το pronews.gr το οποίο διευθύνεται. Βλέπουμε πολλές ειδήσεις και ειδικά πολλές ειδήσεις που έχουν σχέση με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και επειδή έχετε και μια ειδικότητα και μια μεγάλη εμπειρία και γνώση σε αυτά, θέλω να μου πείτε τι γίνεται τελικά με τον πόλεμο. Βλέπω ότι ξαφνικά η Δύση θα δώσει άλλα 60 δις δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει άλλα 50 δις δολάρια. Ο Ζελένσκι προσπαθεί να βρει όλο και περισσότερο στρατό. Οι Ρώσοι όμως επελάβουν. Τελικά τι γίνεται? Κύριε Καλογύρη, δεν βλέπετε πολλές ειδήσεις σε σχέση με αυτό που γίνεται. Βλέπετε ειδήσεις οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να τις δείχνουν και άλλα μέσα ενημέρωση. Απλά τα άλλα μέσα ενημέρωση επιλέγουν να μην τις δείχνουν αυτές οι ειδήσεις. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά το πώς μοχλεύεται και πώς χειρίζονται πραγματικές ειδήσεις. Γιατί έχουμε ένα πόλεμο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα βόρεια σύνορά μας, ο οποίος μας επηρεάζει άμεσα, όχι άμεσα απλά. Μας επηρεάζει κρίσιμα και δεν μεταδίδεται καμία πληροφορία. Εμείς τυχαίνει κάθε μέρα να έχουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά αξίζει να προβληθεί, γιατί οι Έλληνες, αν κρίνουμε από τα άλλα, από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης,
Πραγματικά δεν περιλαμβάνω το Βεργίνα. Πραγματικά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τους τα κρύβουν. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι αποκρύπτουν ειδήσεις οι οποίες αφορούν το μέλλον όχι μόνο των ιδίων, αλλά και των παιδιών τους. Και βέβαια και την καθημερινότητά τους και όχι μόνο το μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω αν έχουμε να πούμε κάτι επ' αυτού είναι ότι θα τραβήξει αρκετό καιρό ακόμα. Βλέπεις δηλαδή συνέχιση του πολέμου, δεν βλέπεις λήξη. Όχι, όχι, καμία λήξη. Καμία λήξη, καμία συνέχιση, δεν βλέπω. Το έχω δηλώσει και στο παρελθόν ότι πριν τελειώσουν οι αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο και πριν υπάρξει, αν υπάρξει, αλλαγή ηγεσία στη ΣΥΠΑ τον Ιανουάριο του 2025, δεν νομίζω ότι θα έχουμε λήξη του πολέμου. Άρα πάμε για 3 χρόνια, κατά την άποψή σας. Ναι. Σίγουρα θα έχουμε μία τριετία, το βλέπουμε αυτό. Αυτό δείχνουν όλες, εκτός και αν υπάρξει κάτι, μία έκπληξη. Αλλά στην παρούσα χρονική συγκυρία και με δεδομένα, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα λήξης της ένοπλης σύγκρουσης και είναι πραγματικά οδυνηρό, γιατί χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Έχω μία πορεία. Αυτό που λέγαμε η ρωσική αρκούδα, που αποδείχθηκε ότι προφανώς δεν είναι τόσο δυνατή όσο πιστεύουμε ότι είναι. Πόσο δύσκολο είναι να τελειώσει αυτό το πόλεμο? Και εγώ βλέπω ότι ναι, μεν, με αυτά που διαβάζουμε και παρακολουθούμε, ότι υπάρχει μια προοδευτική νίκη συνεχόμενη των Ρώσων επί των Ουκρανών και των Δυτικών. Όμως δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο που θα είχαν σκοπό προφανώς να πετύχουν εντός 2-3 εβδομάδων. Τώρα πέρασαν 2 χρόνια. Και έτσι, δεν είναι, Δημήτρη? Και κύριε Κουργιώτη, βλέπω ότι σιγά σιγά υπάρχει μεγάλη αντίσταση από τους Ουκρανούς και τους Δυτικούς. Ολόκληρη η Δύση απέναντι στη Ρωσία μέσω μιας διαδιπροσώπου, μέσα σε μια χώρα ξένη. Αν μου επιτρέπετε, είναι τελείως διαφορετικός ο πόλεμος από όταν ξεκίνησε. Οι Ρώσοι επιχείρησαν εξεφόδου να καταλάβουν και το Κίεβο και το Χάρκοβο και τους αντικειμενικούς τους σκοπούς σε μια πραγματικά υποδειγματική επιχείρηση. Κάπου οι Ρώσοι το χάσανε στο διπλωματικό στην Κωνσταντινούπολη. Και το ομολόγησε ο Πούτιν ότι στην Κωνσταντινούπολη επρόκειτο υπέστην, το ομολόγησε εμέσως, το παραδέχτηκε εμέσως, ότι η Ρωσία στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης τον Μάρτιο του 2022 υπέστην μία διπλωματική αβαρία, να το πω εγώ. Δηλαδή πήρε ένα χαρτί, μία υπογραφή, η οποία υπογραφή δεν είχε καμία αξία. Στο μεταξύ όμως είχε αποσύρει και τις δυνάμεις της από το Κίεβο και από το Χάρκοβο και μετά επικράτησε μία θολούρα, να το πω έτσι, στο ρωσικό στρατόπεδο. Μία θολούρα η οποία στην παρούσα συνεχεία άλλαξε και τη στρατηγική της. Είχαν φτάσει έξω από το Κίεβο, δεν είχαν φτάσει? Όχι, δεν είχαν φτάσει έξω από το Κίεβο, είχαν φτάσει μέσα στο Κίεβο, είχαν καταλάβει, καταλάβει τα 2 αεροδρόμια του Κίεβου. Σαν να λέμε και το ελληνικό το είχαν καταλάβει και το Ελευθέριος Βενιζέλος, είχαν φτάσει και οι ειδικές τους δυνάμεις, είχαν φτάσει και έξω από το προεδρικό μέγαρο του Ζελένσκι. Βέβαια, στην ο Ζελένσκι είχε του φύγει πολέμου. Στην αρχή. Και σας λέω ότι ακολούθησε. Τους εγκαλάσαν τόσο πολύ οι Αμερικανοί. Αυτό σας εξήγησα, ότι στην Κωνσταντινούπολη υπογράφουν. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια υπόθεση περί της 20 Μαρτίου, δηλαδή 3 εβδομάδες από την έναρξη της εισβολής, όπου οι Ρώσοι συζητούν με τους Ουκρανούς απευθείας, στη μέση είναι οι Τούρκοι και βέβαια υπογράφουν ένα χαρτί όπου λένε δέχονται κάποια πράγματα οι Ουκρανοί. Αυτό το χαρτί το παρουσίασε ο Πούτιν πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτά που υπογράφουν οι Ουκρανοί δεν τα τηρούν. Τι δέχτηκαν? Η υπογραφή ουσιαστικά να ουδετεροποιηθεί, όχι, τα κύρια σημεία τα παρουσίασαν. Ουσιαστικά να ουδετεροποιηθεί η Ουκρανία, να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να γίνουν σεβαστές οι περιουσίες, οι αξίες και τα δικαιώματα της ρωσόφωνης μειονότητας και κάποια άλλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν δεν τα δέχτηκαν, το παραδέχτηκε και η ουκρανική πλευρά πλέον, ότι είχε υπογραφεί το χαρτί,
Ο Μπόρι Τζόνσον πήγε εκονάκον στο Κίεβο και τους είπε, βέβαια, μαζί με τους Αμερικανούς, γιατί τα πάντα εκπορεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, να μην τα ξεχνάμε, ότι δεν πρέπει να ειρηνεύσουν. Δηλαδή, και πλέον η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική. Δηλαδή, ο Πούτιν ήταν έξω από το Κίεβο και έφυγε και τώρα προσπαθεί να ξαναφτάσει στο Κίεβο. Ο Πούτιν ήταν με το ένα πόδι μέσα στο Κίεβο και με τα δύο πόδια ήταν περίπου μέσα στο Χάρκοβο. Μεγάλα στρατηγικά λάθη για κάποιον που είχε άλλο στόχο. Είναι τεράστιο λάθος. Ναι, ήταν τεράστιο λάθος, μα ουσιαστικά το ομολόγησαν και οι ίδιοι οι Ρώσοι. Αυτό το λάθος και... ότι δεν έπρεπε να προχωρήσουν σε έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας πριν υπάρξει τελεσίδικη υπογραφή από τον ίδιο τον Ζελένσκι. Κύριε Καμένα. Να προσθέσω σε αυτά που είπε πολύ σωστά ο κ. Γκουργιώτης, γιατί εξειδικεύεται στην άμυνα και στη διπλωματία, όπως λένε τα περιοδικά του και το site του. Να πω όμως εδώ ότι έχουμε παραβλέψει κάτι ως Ευρωπαίοι. Δεν είναι τα 50 δις που δώσαμε ή τα όπλα που έχουμε δώσει. Δίνουμε αυτά τα 50 δις και κανένας δεν είπε σε κανένα μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα μεγάλα κανάλια της Αθήνας, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες βγήκαν έξω και είπαν και το εξής μέσα στα άλλα, γιατί πρέπει να κάνουμε τρεις αποκαλύψεις απόψε. Πρώτον, δίνετε 50 δις στους Ουκρανούς και εμάς μας έχετε στην ενεργειακή πείνα και δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε για να σπείρουμε ντομάτες, πιπεριές και μοσχάρια να ταΐσουμε για να ταΐσουμε τους Ευρωπαίους. Και αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι το ότι μπήκε η BlackRock μαζί με την Microsoft, αλλά δεν, η Microsoft θα πάρει πιο πολύ την δημόσια διοίκηση. Η BlackRock όμως πήρε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και όλα τα αγροκτήματα. Και το μέλλον είναι ότι θα μας ταΐζει η Αμερική μέσω της Ουκρανίας όλη την Ευρώπη. Διότι αυτό γίνεται τώρα, αυτό γίνεται εκεί πέρα, αυτό γίνεται στην Ουκρανία. Έχει παραδοθεί η χώρα στους Αμερικανούς. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε έμεσα και άμεσα. Δηλαδή, μείναμε από ενέργεια, θα μείνουμε και από τρόφιμα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι όλοι οι αγρότες έξω, το βασικό φρένο και η ήττα που έφαγε η Βοντερ Λάιεν προχτές ήταν να πάει ένα μήνα πίσω την αγρανάπαυση. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρει κανένας τι σημαίνει την κίνηση στην Ευρωπή? Θέλουν μέχρι το 2030 σε πρώτη φάση να βάλουν σε αγρανάπαυση, δηλαδή να σταματήσουν κάθε γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα σε πόση γη? Στο 12% της αγροτικής γης της Ευρώπης, δηλαδή σε περίπου 20 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή 200 εκατομμύρια στρέμματα. Για ποιο λόγο, κύριε Καμένα? Διότι θέλουν βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και στην διατροφή των Ευρωπαίων και δεν λένε την αλήθεια. Με σκουλικιά. Σαφώς. Πρέπει να μειωθεί, διότι οι αγροτικές καλλιέργειες μολύνουν το περιβάλλον. Η λιθιότητα εδώ έχει χτυπήσει κόκκινα. Όπως κάναμε τα λιγνητικά και με την ενέργεια, κάνουν τώρα στη διατροφή των Ευρωπαίων. Και αυτό είναι τραγικό το λάθος. Αλλά αυτό προσέξτε. Σας είπα στην εισήγησή μου ότι θα μας ταΐζει η Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος θέλει να το ψάξει, γιατί εδώ εμείς δεν συνωμοσιολογούμε, μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Google και ψάχνει για agricultural land abandonment, δηλαδή εγκατάλειψη αγροτικής γης. Και θα βρει τους νόμους της Ευρώπης. Και λέει η Ευρώπη, και ρωτάνε, και πώς θα τρέψουμε τους Ευρωπαίους? Λέει, θα εισάγουμε τρόφιμα, όπως εισάγουμε LNG και ενέργεια. Δηλαδή θα μας τυχήσει ο κούκος αηδώνει. Δεν θα έχουμε εμείς τρόφιμα. Δεύτερον, θα πάρουμε, λέει η Ευρώπη, προσέξτε τι λέει, γη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μπαγκλαντές, στην Αφρική, στο Μεξικό, θα την καλλιεργούμε ως δική μας και θα εισάγουμε από εκεί προϊόντα. Και θα εισάγουμε και βρώμικα προϊόντα. Δηλαδή εμείς τα δικά μας, επειδή τα θεωρούμε βρώμικα, επειδή έχουμε κάποια παρασιτοκτόνα ή κάποια λιπάσματα τα οποία στη χημική βιομηχανία λέει η Βοντερ Λάιεν ότι και οι πράσινοι που πιέζουν το δόγμα αυτό ότι είναι μολύνουν και δεν είναι βιώσιμα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Όταν έχεις να θρέψεις 500 εκατομμύρια ανθρώπους και αν δει κανένα στα τσάρτα από το 1950 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα ή από τις αρχές του αιώνα πώς πήγε η αγροτική παραγωγή, διότι αυξήθηκε ο πληθυσμός, ανέβηκε η ποιότητα ζωής, ένα λεπτό, και έπρεπε να τραφεί ο κόσμος. Πώς θα τρεφότανε? Μα φυσικά με λιπάσματα τελευταίας τεχνολογίας, με παρασιτοκτόνα, διότι αν κοφούν αυτά, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Θα έχουμε ελάχιστα τρόφιμα. Υποχώρησαν, να το σημειώσουμε, στο θέμα των παρασιτοκτόνων. Υποχώρησε, ναι, τώρα. Για ένα χρόνο. Έκονα, Τάσο, για ένα χρόνο. Τουλάχιστον για ένα είναι χρόνο. Ένα πρόγραμμα υπογεγραμμένο και αποφασισμένο. Και
Οι Έλληνες αγρότες δυστυχώς αυτό δεν το λένε. Και δεν το πάντως, για, και επειδή είπατε για την Ουκρανία προηγουμένως, ότι θα γίνει ο ΣΥ το βολόνα στην Ευρώπη, ΣΥ... Και τα λιμάνια και όλα δεν τα λιμάνια. Και, ναι, και δεν ξέρουμε γίνεται, ποια Ουκρανία θα μείνει. Και όχι μόνο αυτό, και δεν ξέρουμε και τι έχει πέσει στο έδαφος τρία χρόνια τώρα. Εννοείται. Λοιπόν, τι πυρηνικά που λένε μικρού βελονικού και όλα είναι, αυτά. Δεν είναι πυρηνικά, δεν χρειάζονται πυρηνικά. Πυρηνικά και όλα αυτά που έχουν πέσει αυτή τη στιγμή έχει χιλιάδες τόνες που πέφτουν όλα στο έδαφος. Όλα αυτά είναι δηλητήρια. Φωτιά, τσιμέντα, φόσφορος. Θα πάρουμε δημετριακά από εκεί που είναι εμπλουτισμένο το έδαφος και εγώ δεν ξέρω με πόσα χημικά. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα, Φεβρουάριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, του 2024. Αυτά θα συμβούν. Και είμαστε εδώ να τα ξαναζητήσουμε. Δυστυχώς η Ευρώπη οδηγητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοοικονομικά, ενεργειακά και στο μέλλον και διατροφικά. Και εμείς πληρώνουμε τον πόλεμό τους. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και το ενεργειακό πρόβλημα. Με εχθρό τον Πούτιν, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι εχθρός ο Πούτιν, αλλά είναι πάμε σε ένα διάλειμμα. Όταν, κύριε Γουργιώτη, λέω μικρά πυρηνικά, επειδή δεν είμαι και ειδικός όπως είστε εσείς, ενώ αυτά τα όπλα που έχουν μέσα τα χημικά, δεν που έχουν σημασία. Ένα όπλο, μία έκρηξη απελευθερώνει χημικά, τα οποία αυτά χημικά, τα χημικά είναι... εν συνεχεία απορροφώνται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν είναι. Λιγμένα και μη λιγμένα έχουν πέσει εκεί όλα. Όλα τα χημικά, τα βομβαρδισμένα εργοστάσια, οι πρώτες ύλες, πλαστικά χημικά. Είναι σαν μικρά πυρηνικά. Ναι. Αναφίβολα. Άλλωστε και τα πυρηνικά σε TNT μετρώνται, δηλαδή σε συμβατικό TNT. Φανταστείτε πόσες μικρές πυρηνικές ατομικές βόμβες έχουν πέσει. Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επανέλθουμε και θα μας πείτε, κύριε Γουργιώτη, εσείς που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί, μάλλον αν ισχύει ότι ο κύριος Πούτιν αναβάλει την επίσκεψή του στην Τουρκία σε λίγες ημέρες, γιατί βλέπει ότι ο Ερντογάν έχει χοντρίνο το παιχνίδι και θέλει να κάνει και εργοστάσιο κατασκευής ντρόουν στην Ουκρανία, τα οποία βέβαια θα πολεμούν τους Ρώσους. Αυτά μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και με το τι λέει το νομοσχέδιο των γάμων για τους γκέι, για τους ομοφιλόφιλους και τους ομόφιλους. Όπως θέλετε πείτε το. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Δημήτρης Καμένος, που έχει μελετήσει αρκετά το νομοσχέδιο. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον προτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.